ήταν στενός του συνεργάτης για πολλά χρόνια. Έλα, Χάρη μου. Θα κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, πριν δώσετε το ρεπορτάζ, να πούμε ότι την υπόθεση για την υπεράσπιση του κυρίου Σφακιανάκη έχει αναλάβει ο Αλέξης Κούγιας. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ όταν πληροφορήθηκα χθες το βράδυ την είδηση, γιατί ο Νότσος Σφακιανάκης έχει τη στήριξη όλου του καλλιτεχνικού συστήματος, αν το πούμε έτσι, πήγανε και τον είδανε πολλοί άνθρωποι χθες το βράδυ. Ένας πήγα από αυτούς, και τον είδανε. Ένας κρατητήριο. Ναι, ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Ομπερτάκης, ο επιχειρηματίας. Α, επιτρέπετε να πας στο κρατητήριο, κοιτάξτε να δείτε. Μπορείς να δεις κάποιον άνθρωπο δικό σου όταν, όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος... Όταν είσαι μέλος της οικογένειας ή δικηγόρος του. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι το ζήτημά μας τώρα ποιος πήγε και ποιος πήγε. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές πως αμέσως το όνομα του Νότη Σφακιανάκη βγήκε σε όλα τα site και φωτογραφήθηκε ότι είναι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Δεν φωτογραφήθηκε. Δεν το γράψανε κανονικά. Θέλω να φωτογραφήθηκε ενώ δώσαν το όνομά του. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι μια υποκρισία του συστήματος. Δηλαδή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και από το χώρο του αθλητισμού και από το χώρο της showbiz που έχουν κάνει ίδιες πράξεις. Δεν επικροτούμε ότι ο Νότης Σφακιανάκης είχε όπλο με την άδεια να έχει λήξει και αυτά τη μικροποσότητα κοκαίνης. Δεν το συζητάμε. Αυτά τα κατακρίνουμε κατηγορηματικά. Αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία και έχουν κουκολωθεί και έχουν φωτογραφηθεί λέγοντας. Δύο λεπτά, Χάρη, γιατί εγώ παιδεύομαι εδώ. Δηλαδή να συλλάβει κάποιον διαστήνο. Σε τι διαφωνείς, Κατερίνα μου, θα ήθελες εσύ, θα ήθελες εσύ, χτύπα ξύλο. Εμένα δεν θα με πιάνανε ποτέ. Ωραία, αν ήσουν εσύ, θα ήθελες αμέσως να βγεις στις φυλάδες. Θα σου πω κάτι. Εμένα με ναρκωτικά δεν θα με πιάνανε ποτέ. Παίρνω παράδειγμα, επειδή μιλάμε μαζί και είσαι ένα πρόσωπο επώνυμο. Και σου μιλάει μια κοπέλα που σου μιλάω ότι ο μπάς μου αυτή τη στιγμή είναι εκπαιδευτής. Κατερίνα μου, να πάρουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον οποιοδήποτε από εμάς. Το λέω για μένα, το λέω για μένα. Άστο αυτό. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Γιατί το πας λίγο ακραία. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβει κάποιον η αστυνομία για κάτι τόσο σοβαρό και να μην γίνει γνωστό το όνομά του. Τι λέμε τώρα. Παιδιά, εγώ δεν γνωρίζω. Γνωστό το όνομα, γνωστό το όνομα γίνεται αφού πάει στην εισαγγελία. Σωστά. Μιας και μιλάμε για πλημέλημα και μετά να το δώσουν το όνομα. Αυτό εντάξει. Αυτό εντάξει. Αυτό εντάξει. Δεν βγαίνω αυτή τη στιγμή εγώ να κάνω το δικηγόρο του Νότη Σφακιανάκη. Εμένα δεν είναι φίλος μου. Συνεργαστήκαμε, ήταν υπόδειγμα επαγγελματία. Δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα στα καμαρίνια και στο πώς συναναστρέφεται με τον κόσμο και γίνεται ένας έλεγχος αφού έχει στείλει το μήνυμά του από τη στιγμή που για κάποιο λόγο είχε βγει έξω, γίνεται ένας έλεγχος και αμέσως ελέγχουν ένα τσαντάκι. Λοιπόν, αυτό είναι καρποτό. Βάλε μια άλλη ταινία, θα το συζητήσουμε αυτό. Είμαι ξαναβάλλει για αυτό το θέμα.